Τι να πούμε, φοιτητές είμαστε, ακρίβεια στα τα βάνια. Τι να κάνουμε, παλεύουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος. Πώς διαχειρίζεστε την ακρίβεια, μειώνετε τις ποσότητες που αγοράζετε? Τις ποσότητες, τις αγορές, τη συχνότητα που αγοράζουμε. Τις τιμές πώς τις βλέπετε, αυξάνονται σε αυτές τις... Και τα βασικά, τα πράγματα, ψωμί, αυγά, όλα αυτά τα βασικά αυξάνονται όλα. Θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα? Να πούμε κι εμείς κάτι. Να ληφθούν άμεσα όμως. Ό,τι και να γίνει όμως. Έχουν κάποια μέρημνα και για τους φοιτητές? Έχουμε, στη Λέσχη έχει φαΐ δωρεάν για μερικούς φοιτητές. Αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά όμως. Τα ενίκια, οι λογαριασμοί όλοι. Τα έχουν κάνει φοβερά αυτή η κυβέρνηση. Είναι άξια. Είναι πολύ καλή. Έχετε περιορίσει τις αγορές σας? Πώς αντιμετωπίζετε την ακριβία, πώς τη διαχειρίζετε? Προφανώς τις έχουμε περιορίσει. Παίρνουμε τα μισά και λιγότερα. Αλλά τα καταφέρνουν αυτοί αφού τους ψηφίζουν. Η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα πλέον επιτακτικά ζητήματα της εποχής μας, πλήττοντας άμεσα την καθημερινότητα των καταναλωτών. Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών έχουν γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο και οι συνέπειές τους είναι αισθητές σε κάθε οικογένεια. Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που υφίστανται τις συνέπειες της ακρίβειας. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται δραματικά και οι καθημερινές ανάγκες καθίστανται όλο και πιο δύσκολες να καλυφθούν. Η ακρίβεια δεν πάει καλά, δεν θα πούμε. Τώρα λίγο δύσκολα είναι. Βλέπετε τις Γιατί τιμές και εγώ, εντάξει, δούλευα στην Μεγαλόπολη, κάτι τώρα έφυγα, σταμάτησα, κάνα δύο μήνες, αλλά δύσκολα είναι. Πώς είναι η κατάσταση στη Μεγαλόπολη? Εντάξει, τη Μεγαλόπολη που λειτουργούμε εμείς, δηλαδή που δούλευε η ΔΕΗ που είμαστε στο Λυχείο, υπολειτουργεί. Πολλοί κόσμος μένει άνεργος τώρα. Ναι, ναι, εγώ τώρα έφυγα από κάτω, έχω 2-3 μήνες, αλλά πάλι δύσκολο είναι. Τις τιμές πώς τις βλέπετε? Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς διαχειρίζεστε την ακρίβεια, έχετε περιορίσει τις αγορές σας? Λίγο, ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση? Πρέπει. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις στις τιμές. Δηλαδή όλοι πουλάνε ακριβά. Όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα τα μαγαζιά, κάντε βρε παιδιά και καμία... να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Αυτό, τίποτα άλλο. Και να μπορεί και ο πιο κόσμος που έχει περισσότερη ανάγκη να ψωνίσει. Και όχι μόνο τα απαραίτητα. Χρειάζονται καλύτερες τιμές. Χρειάζεται γενναία απόφαση, κατά τη γνώμη μου. Και οι αυξήσεις συνεχίζονται, είναι ραγδαίες οι αυξήσεις. Μήπως είναι πλασματικές, μήπως αυτοί που τα αυξάνουν πρέπει να το ξανασκεφτούν? Αντίθετα, δεν αυξάνονται οι μισθοί, ούτε τα ημερομίσθια, ούτε τίποτα. Πώς διαχειρίζεστε την ακρίβεια, έχετε μειώσει τις ποσότητες που αγοράζετε? Τα πάντα. Μπορώ να σας πω ότι δεν παίρνουμε ούτε στο σούπερ μάρκετ. Και το έχω ακούσει, δεν το λέω μόνο εγώ, που θεωρητικά θα μπορούσα να πει ότι ως μισθωτή κάποιος με κάνει καλύτερη μοίρα. Δεν το λέω για να κλαφτώ. Το λέω συναισθανόμενοι και το βάρος για τον κόσμο, για τον απλούστερο, ας πούμε, κόσμο, με την έννοια του χαμηλότερα αμοιβόμενου, που και αυτό είναι και οικογένειες με παιδιά που είναι τώρα σε σχολεία, που έχουν και άλλα έξοδα πάρα πολλά, οικογένειες με αρρώστους, οικογένειες με 1002 και άλλα, φάρμακα, περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κατά τη γνώμη μου. Και ότι θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να το σκεφτούμε και όλοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στον τομέα αυτό.